Μετά από τη μονοήμερη αναβολή, πραγματοποιήθηκε τελικά η πρώτη επιτυχημένη εκτόξευση από το νέο κοσμοδρόμιο του Βοστότσνη. Μπορεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν να ενοχλήθηκε από την καθυστέρηση, αλλά τώρα δεν έκρυψε την ικανοποίησή του. Ο πύραυλος, ο γιους μου, μετέφερε 3 δορυφόρους, θα εκτοξευόταν την Τετάρτη. Ωστόσο, η αντίστροφη μέτρηση σταμάτησε 1,5 λεπτό πριν την εκτόξευση. Πρέπει να δημιουργήσουμε επίγεια υποδομή για εκτοξεύσεις βαρέων πυράβλων και δεν πρέπει να αποκλείσουμε τη δημιουργία και άλλων υποδομών κατάλληλων για εκτοξεύσεις επανδρομένων αποστολών, ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου. Η κατασκευή του κοσμοδρομίου θα ολοκληρωθεί το 2018 και το κόστος θα ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έργα είχαν καθυστερήσει λόγω σκανδάλων διαφθοράς. Η Μόσχα σκοπεύει έτσι να περιορίσει την εξάρτησή της από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν.